Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Θέλω, αρχίζοντας τη διαδικασία, να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σε μια κρίσιμη συνάντηση, πιστεύω, όχι μόνο για την εφαρμογή, για την υλοποίηση ενός προγράμματος που μας απασχολεί, αλλά για την αναπτυξιακή διαδικασία, την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής μας. Γνωρίζετε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Οι πολίτες της χώρας μας υπομένουν τα πάντινα προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη κρίση. Εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά τους, στις απαιτήσεις τους, στις προσδοκίες ή τις αγωνίες τους και με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Η κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα απαιτεί συνενέσεις, συνεργασίες, κοινή δράση, μεγάλη αποτελεσματικότητα, επιμονή και συνέπεια στις προσπάθειές μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι η σημερινή συνάντηση μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, επειδή συμμετέχουν σε αυτή οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια κάθε περιοχής και έχουν έναν κυρίαρχο ρόλο στην ορίμανση έργων και στην απορροφητικότητα πόρων του ΕΣΠΑ, ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στη συνέχεια, πιστεύω, με ιδιαίτερη ένταση και ελπίζουμε μεγάλη αποτελεσματικότητα στο τέλος. Έχουμε την υποχρέωση να απορροφήσουμε συγκεκριμένους πόρους στο Νότιο Αιγαίο, υποχρέωση που απορρέει από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Όμως έχουμε μεγαλύτερη υποχρέωση απέναντι στη χώρα και τους πολίτες να υπερβούμε τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να απορροφήσουμε εμείς όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους, να κινηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα χρήματος στην τοπική αγορά και να επιταχύνουμε την υλοποίηση έργων που είναι απαραίτητα, έργα υποδομών που είναι απαραίτητα για την αναπτυξιακή διαδικασία στην περιοχή. Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος στο Νότιο Αιγαίο θεωρώ ότι βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση. Μπορούμε να κάνουμε μια θετική αποτίμηση. Πολύ περιγραφικά θα πω και δεν θα μείνω σε πολλά νούμερα, γιατί θα τα ακούσετε και στη συνέχεια. Οι εντάξεις έργων έχουν υπερβεί τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος. Οι συμβάσεις αγγίζουν περίπου το 97% των έργων. Η απορροφητικότητά μας είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα, είναι γύρω στο 35-37% και πρέπει να αυξηθεί. Οι διαδικασίες πρέπει να επιταχυνθούν. Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι πολλές. Η στήριξη που μπορεί να υπάρξει στους δικαιούχους είναι απεριόριστη. Αυτό που ζητούμε από τους δικαιούχους των έργων, αυτό που ζητούμε από την τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως δικαιούχοι, ως τελικοί δικαιούχοι, αυτό που ζητάμε είναι επιτάχυνση των διαδικασιών. Καθημερινή παρακολούθηση. Ένταση της προσπάθειας. Πόροι υπάρχουν, πρέπει να απορροφηθούν. Η απορροφητικότητα είναι υπόθεση όλων. Γιατί η αναπτυξιακή διαδικασία είναι υπόθεση όλων. Θέλω να ζητήσω, αν μου επιτρέπετε, οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήμαρχοι που συμμετέχουν εδώ, να ζητήσω να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία υλοποίησης των έργων. Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες στη συγκρότηση των νέων καλλικρατικών δήμων, ξέρω ότι υπάρχουν αδυναμίες, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικά βιώματα στον καθένα, αλλά η ένταση αυτής της προσπάθειας για την υλοποίηση του προγράμματος είναι ένα θέμα που δεν αφορά, όπως συνηθίζω να λέω, μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση και τα στενά περιθώρια μιας τοπικής ανάπτυξης, αφορά μια συνολική εθνική προσπάθεια. Θέλω λοιπόν με αυτά τα λόγια να κλείσω, να μην επεκταθώ περισσότερο, να ζητήσω και πάλι ένταση αυτής της προσπάθειας, επισημένοντας ότι όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όλες οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
της αιρετής περιφέρειας. Οι υπηρεσίες των Υπουργείων βρίσκονται στη διάθεσή σας, στο πλευρό σας, για να ξεπεράσουμε αδυναμίες, να λύσουμε προβλήματα και στο τέλος να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα που είναι η επίτευξη στόχων που βάζουμε και πολύ περισσότερο η υπέρβασή τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι, να κλείσω εδώ και να δώσουμε το λόγο στον συντοπίτη μας, επιτρέπετε να το πω, Υπουργό. Στον αιρετό Περιφερειάρχη μας, τότε. Ο κύριος Μαχαιρίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Φώτη, κύριε Υφυπουργέ, κυρία Γενικέ, αγαπητοί κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί εκπρόσωποι της Επιτροπής, αγαπητοί εκπρόσωποι του Υπουργείου. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο. Έχει προηγηθεί μία επεξεργασία των στοιχείων. Να συμφωνήσω και εγώ με τον Γενικό Γραμματέα, τον Φώτη Χατζημιχάλη, ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι το Υπουργείο έχει βάλει συγκεκριμένους στόχους τους οποίους πρέπει να πετύχουμε και βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στους φορείς υλοποίησης. Προβλήματα που έχουν να κάνουν όχι με τις αδυναμίες αυτής καθεαυτής της αυτοδιοίκησης, αλλά με το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων και κυρίως των φορέων οι οποίοι πρέπει να αδειοδοτήσουν. Όπως επίσης γνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους κεντρικούς φορείς που διαχειρίζονται περιφερειακά προγράμματα. Και όπου εκεί, αν θέλετε, εμείς δεν μπορούμε ούτε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις τους, αλλά κυρίως δεν μπορούμε να συμμετέχουμε τις περισσότερες φορές στις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν και που μας αφορούν. Να φέρω το παράδειγμα το τελευταίο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα εάν στο σύνολό του, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, τα Υπουργεία τα οποία διαχειρίζονται περιφερειακά προγράμματα αποκέντρωναν αυτή την αρμοδιότητα σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Παιδείας με το Διαβίου Μάθησης, το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας με τα προγράμματα δικά του, το Υπουργείο Απασχόλησης με τα δικά του προγράμματα, δεν ρωτάνε κανέναν, κύριε Υφυπουργέ, και αυτό θέλω να το μεταβιβάσετε στην κυβέρνηση, να εκφράσουμε τη δυσφορία μας, γιατί ενώ έρχονται σε περιφερειακό επίπεδο και εξαγγέλουν ότι αποκεντρώνουν αυτές τις αρμοδιότητες και αυτά τα προγράμματα, στο τέλος, έρμεοι στο γραφειοκρατικό σύστημα, θέλουν κεντρικά να διαχειριστούν αυτά τα προγράμματα. Επίσης, θέλουμε όλοι, και φαντάζομαι ότι εκφράζω το σύνολο των φορέων της αυτοδιοίκησης, να ξέρετε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια τους στόχους τους οποίους έχετε βάλει να τους πετύχουμε και θα τους πετύχουμε. Όμως, λέω και πάλι ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει ενδεχομένως να καταθέσουμε και μία πρόταση να απλουστευτεί ακόμα περισσότερο η διαδικασία προκειμένου να διευκολυθεί το έργο της αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως, όσο περνάει ο καιρός, είναι γνωστό ότι και η αυτοδιοίκηση θα αρχίσει να παίρνει, ο πρώτος βαθμός θα αρχίσει να παίρνει στα χέρια της υποθέσεις των τοπικών, αν θέλετε, υποθέσεων. Σίγουρα δεν είναι εύκολο σε δήμους οι οποίοι γίνανε συνενώσεις και όπου η νέα Δημοτική Αρχή θα πρέπει να συντονίσει πολλές φορές πολύ δύσκολα και ακατόρθωτα πράγματα. Όμως, λέω και πάλι ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις, ήδη συγκροτούνται και τα αντίστοιχα όργανα της αυτοδιοίκησης, τα οποία παίρνουν αυτές τις υποθέσεις. Να φανταστείτε ότι αν πας να συνενώσεις, ξέρω εγώ, 7-8 τεχνικές υπηρεσίες και μόνο, θα πρέπει να έχεις ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσεις να κάνεις την επιλογή των προσώπων που πρέπει να στελεχώνουν τις αντίστοιχες θέσεις. Όμως, λέω και πάλι ότι μπορεί να πάμε καλά, όπως είπε ο Φώτης ο Χατζημιχάλης. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα
και σίγουρα δεν θέλουμε να χαθεί ούτε ένα ευρώ από την περιφέρεια τη δική μας. Και αυτό, κύριε Υφυπουργέ και κυρία Γενικέ, να ξέρετε ότι είναι δέσμευση απέναντί σας. Να ευχηθώ κι εγώ καλή συνέχεια στις εργασίες μας και βεβαίως να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο και να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία τυχόν θα υπάρξουν. Πάντως, να πω κι εγώ ότι και εμείς σαν περιφέρεια σιγά σιγά, όπως βλέπετε, αρχίζουμε να τρέχουμε πολύ με μεγαλύτερες ταχύτητες και βεβαίως αναλαμβάνοντας την ευθύνη από τον Ιούλιο και μετά του ΕΣΠΑ, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ πιο συχνές συναντήσεις και συσκέψεις, εφόσον βεβαίως διευκολυθούμε από απλούστευση κάποιων διαδικασιών που έχουμε κατά νου να προτείνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και από μένα. Αγαπητοί εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, του θεσμού της περιφέρειας, κύριε Γενική Γραμματέα της Επακεντρωμένης Διοίκησης, κύριε Γραμματέα του ΕΣΠΑ, θεωρώ ότι σε αυτή τη συνάντηση, η οποία πρέπει να είναι ουσιαστική με συγκεκριμένα αποτελέσματα, συμμετέχουν οι συντελεστές και οι συνεργοί μιας κοινής προσπάθειας. Όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ, είτε πρόκειται για αιρετούς της αυτοδιοίκησης, είτε πρόκειται για συνεργάτες των αιρετών της αυτοδιοίκησης στον τομέα της υλοποίησης των έργων, της παραγωγής των έργων, είτε πρόκειται για τους εκπροσώπους του Υπουργείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαστε ή των υπόλοιπων φορέων που είναι τελικοί δικαιούχοι φορείς υλοποίησης του ΕΣΠΑ και προέρχονται από άλλα Υπουργεία, είμαστε στην ίδια πλευρά του λόφου ή στην ίδια όχθη του ποταμού. Και βεβαίως η κρίσιμη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και στην οποία γίνεται αυτή η συνάντηση, η απάντηση στο πώς πάει το πρόγραμμα, αν είναι καλά, είναι αρνητική απάντηση. Η συγκυρία επιβάλλει το άριστα. Και σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κατατείνουν όλες οι προσπάθειές μας. Κάθε τι που δείχνει καθυστέρηση ή κάθε τι που δημιουργεί ανησυχία όσον αφορά την αξιοποίηση και όχι απλά την απορρόφηση των πόρων, είναι εγκληματική πράξη και παράληψη σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που βρισκόμαστε. Δεν είναι ανάγκη να πω, γιατί έχει συνειδητοποιηθεί από όλους, ότι το ΕΣΠΑ και ειδικότερα το ΠΕΠ είναι το κυριότερο, για να μην πω το αποκλειστικό χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Εάν το αφήσουμε αναξιοποιητό, είναι προφανές ότι άλλες ευκαιρίες δεν θα έχουμε. Και βέβαια από τον Ιούλιο ξεκινάει μια αλλαγή στο θεσμικό ρόλο που παίζει η περιφέρεια όσον αφορά την υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ. Αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, ήδη το ανέφερε ο Γενικός ο Περιφερειάρχης. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τον θεσμό της περιφέρειας αλλά και τους Δήμους που έχουν στην αρμοδιότητά τους την υλοποίηση δράσεων χωρίς ενίσχυση, στήριξη ή, εν πάση περιπτώσει, όπως ήδη ακούστηκε, απλοποίηση των διαδικασιών στην υλοποίηση των έργων και των δράσεων του ΕΣΠΑ. Είναι μέσα στις προθέσεις μας, θα αναφερθεί η Ειδική Γραμματέας του ΕΣΠΑ στις επιμέρους ενέργειες οι οποίες έχουν προγραμματιστεί, αποφασιστεί και θα υλοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Και βεβαίως είμαστε εδώ για να συζητήσουμε από κοινού για το πώς θα πετύχουμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τον κοινό μας στόχο. Τα νούμερα, το πού βρισκόμαστε, την πορεία, θα την ακούσει συνέχεια από όσους υπηρεσιακούς παράγοντες έχουν την ευθύνη να τα παρουσιάσουν. Εγώ θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβασή μου λέγοντας το εξής. Το Υπουργείο, του οποίου έχω την τιμή να είμαι υφυπουργός και να έχω στην ευθύνη το ΕΣΠΑ, στην ομάδα προσθέθηκε η ειδική γραμματέας του ΕΣΠΑ, η κυρία Ζεμπιλιάδου, άτομο το οποίο έχει πολλά χρόνια εμπλοκή ακριβώς με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα πλαίσια διαχειριστικών αρχών, γνώστης των διαδικασιών αλλά και της ουσίας αυτών των προγραμμάτων. Θεωρώ ότι με την παρουσία της θα βοηθήσει ουσιαστικά στο να επιταχύνουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα
του ΕΣΠΑ και βεβαίως η έμφαση δίνεται και στα περιφερειακά προγράμματα, γιατί εκεί μολονότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη απορροφητικότητα και θα έλεγα ότι κάποιες στιγμές μας βάζουν τα γυαλιά στα κεντρικά υπουργεία, εν τούτης χρειάζεται ουσιαστική και σοβαρή στήριξη. Εδώ στο Νότιο Αιγαίο υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, τις οποίες όσοι ασχολούνται τις γνωρίζουν. Αφενός είναι οι περιορισμένοι πόροι του ΠΕΠ, εξαιτίας του ότι είμαστε στο στόχο 2 και το μέλλον, για να κάνω και μια πρόβλεψη, όχι μια πρόβλεψη, μια, ας το πούμε έτσι, ένα προειδεασμό από πλευράς χρηματοδότησης προβλέπεται να είναι χειρότερο, αν οι διαπραγματεύσεις δεν τελεσφορήσουν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η επόμενη προγραμματική περίοδο θα χρησιμοποιήσει στοιχεία στατιστικά σε σχέση με το ΑΕΠ, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στην έξοδο κι άλλων περιφερειών από το στόχο της σύγκλησης και, εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται να οδηγήσουν τη δική μας περιφέρεια σε στόχο που να μπορεί να απολαμβάνει πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διεθνωτικά Ταμεία περισσότερα από ό,τι σήμερα έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει. Άρα, λοιπόν, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την προγραμματική περίοδο το σύνολο των πόρων του ΠΕΠ, οι οποίοι είναι περιορισμένοι, επαναλαμβάνω. Οφείλουμε να δούμε στην αναθεώρηση που έρχεται και στην οποία η περιφέρεια πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο, πώς θα μπορέσουμε μέσα στον περιορισμένο χρόνο αλλά και στην περιορισμένη δυνατότητα κινήσεων να μεταβιβάσουμε από άξονα σε άξονα πόρους, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ευρώ και κυρίως να μην χαθούν προτεραιότητες, οι οποίες η ίδια η αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια θα βάλει. Και τρίτον, θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι δομές που στηρίζουν την αυτοδιοίκηση. Στο Νότιο Αιγαίο υπάρχει και δραστηριοποιείται η Εγνατία, η οποία βοηθάει. Θα το ακούσουμε συνέχεια πού παρατηρούνται και εκεί ίσως κάποιες λειτουργίες ή αγγυλώσεις, να δούμε πώς μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική η παρουσία της. Όποια άλλη στήριξη η γραμματέας θα ανακοινώσει τα σχέδιά μας, και θα ήθελα να κλείσω με το εξής, ότι οι στόχοι που έχουν μπει δεν αφορούν ούτε το πρόγραμμα σταθερότητας, ούτε τους Ευρωπαίους, ούτε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ούτε το Υπουργείο. Άρα είναι στόχοι τους οποίους τους βάζουμε και τους επιτυγχάνουμε σε σχέση με τις δικές μας ανάγκες. Η επίτευξη, λοιπόν, των στόχων έχουν να κάνουν καθαρά με το αν εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε για τον εαυτό μας, για την πόλη μας, για το νησί μας, για την περιοχή μας αυτούς τους πόρους. Επομένως, το στοίχημα που μπαίνει με τον εαυτό μας και θα πρέπει σε αυτή την πορεία, η οποία δεν είναι και πολύ μακρινή για να ολοκληρωθεί, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε μια κοινή δράση, πέρα από οποιαδήποτε διαφορετική άποψη έχει ο καθένας μας, και υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, αυτή την εποχή πολλές διαφορετικές απόψεις. Σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη πρόταση από το να ολοκληρώσουμε με επιτυχία αυτό το σχεδιασμό, ο οποίος βέβαια έρχεται από το παρελθόν, και εν πάση περιπτώσει να συμμετέχουμε για το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περίοδου με αποφασιστικό τρόπο. Η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ, η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και ο σωστός προγραμματισμός της επόμενης προγραμματικής περίοδου θα μας επιτρέψουν να δώσουμε σαν περιφέρεια τις προτεραιότητές μας στο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο προφανώς επιθυμούμε και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα θέλαμε να είναι αυτό το οποίο ζήσαμε μέχρι σήμερα και το οποίο, από ό,τι αποδείχτηκε, μάλλον έχει φάει τα ψωμιά του χωρίς την επιτυχία που νομίζαμε ότι θα είχε. Σε αυτή, λοιπόν, την συγκυρία βρισκόμαστε. Εύχομαι να έχει επιτυχία η προσπάθεια που κάνουμε σήμερα, να υπάρξουν ουσιαστικά και χρήσιμα αποτελέσματα, και θα ήθελα, με επιτρέψεις, να δώσω το λόγο στην κυρία Ζεμπιλιάδου για να μπει συγκεκριμένα στα ζητήματα που αφορούν το αντικείμενο της σημερινής μας συνάντησης, που είναι η επιτάχυση της υλοποίησης